Τα νούμερα που μας κυβερνάνε το μεταξύ, άμα τα βάλεις κάτω και τα αρχίσεις τις κλωτσές, θα υπάρξουν κάποιες ελπίδες βελτίωσης. Αν καθόμαστε το κρατή μου, σαν χάνει και τα κοιτάμε τα νούμερα, θα αυξάνεται και θα πληθύνεται σαν τα εξόγαμα του Αβραάμ. Η κυβέρνηση κατοχής του Γιωργάκη κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να αυξήσει το έλλειμμα κατά 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλό το νομεράκι. Έτσι δεν είναι και λίγο ο χρόνο, παρόλο που κατακρεούργησε μισθού, συντάξει και κοινωνικέ παροχέ. Επομένω, καμία προοπτική δεν υπάρχει για να ανακόψουμε την ελεύθερη πτώση τη χώρα στον κεάδα τη Ευρώπη που αρκετά μα ανέχτηκε εμά του φτωχού νότιου και θα μα αποβάλει από ό,τι φαίνεται από την business class τη Ευρωζώνη. Εντύπωση μου κάνει το γεγονό ότι επιμένουν οι αριστεριτζίδε, αυτοί του life Stalin, να προτείνουν λύσει στου δοσύλλογου λακέδε των τοκογλήφων. Έτσι, υπάρχει λέει περίπτωση έστω και μία στο εκατομμύριο να πουλήσουν δημόσια περιουσία και να μην φάνε τι χορηγίε τη πιάτσα στα λαμόγια. Δηλαδή, τι εμπιστοσύνη να έχει στου πρασινοφελού, στου ψεύτε και του κλέφτε, αποδεδειγμένα μιλάμε έτσι, χωρί δικαστική βούλα βέβαια, λόγω κολυσιεργία των διορισμένων δικαστών μέχρι τώρα. Ε, αυτοί διαβεβαιώνουν προεκλογικά για Μητροπολιτικό Πάρκο ε, στο ελληνικό, τα θυμάσαι. Και τώρα παρακαλάνε του καταραμένου εμίρδε να κάνουν ένα ραβούργημα λασβεγκάτο. Όταν ο διαχειριστή στην πολυκατοικία σου σου κλέβει το πετρέλαιο και τον πιάνει να σου κλέβει το πετρέλαιο δεν τον έχει μετά να σου πουλήσει το σπίτι. Αυτή τη αγροτιά ο Γιώργο, μην ξεχνά ότι ο πατέρα του καλλιεργούσε σπερματοζωάρια σε πασοκοεδία. Η λύση με τα ευρωομόλογα, τα ευρωομόλογα να ακροατή μου, γιατί βρωμάνε από την πίνα ταχνότα των Οτίων. Αυτή είναι η αιτία. Αν δεν ήταν τόσο άχρηστο και κομπλεξικό ο Τζέφρι, θα έκανε παιχνίδι με ευρεομόλογα. Ευρεομόλογα από του Εβραίου να υποχρεώσει σε διάλειμμα του ντόπιου εργολάβου. Του είδαμε τα χάλια του εδώ στην κερατέα. Σήμερα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου πάνε να κάνουν εκεί την Αρπαχτή χωρί άδεια. Ούτε <laughs> άδεια δεν βγάζονται τα γουρούνια. Και να συνεργαστεί με σιωνιστέ επιτευματίε. Επιτέλου, original, διεθνού βελληνικού. Η Κερατέα να γίνει λωρίδα, όπω η Γάζα. Απλά πράγματα. Η λωρίδα τη Κερατέα να λέγεται. Αυτό δεν ακούγεται άσχημα και θα αρέσει πολύ και σε όλε τι ε, στροσκανίδε όρνηθε που βοσκάνε τελευταία εδώ στα χωράφια μα. Μια ανοιχτή φυλακή να γίνει στην Κερατέα όπου να απαγορεύονται τα, τα, μπουκάλια, η βενζίνη, τα φάρμακα, τα παιχνίδια, τα γομολάστιχες, όπω γίνεται κάτω. Έτσι, να μπει μια τάξη στη Λαβρεωτική και να περιμαντρωθεί η ευρύτερη περιοχή, όπω η Ιερουσαλήμ, για να μπορεί να την περιδιαβαίνει η κυρία Παγκάλου χωρί κίνδυνο. Δηλαδή, δεν με τραβάνε τώρα η πολιτική. Τείχο δυσθεώρητο θα πρέπει να χτιστεί και γύρω από το κοινοβούλιο. Έτσι, ο εθνικό κήπο να ξαναγίνει βασιλικό και να δηλωθεί ω ημιυπαίθριο του κτηρίου τη Βουλή. Προλαβαίνουν, έχει πάει παράδειγμα μέχρι τον Ιούνιο, να κοπούν τα περισσότερα δέντρα, αυτά που φύτεψε ο Γερμαναρά Όθωνα και δεν συνάδουν με την τόπια χλωρίδα, ώστε στη θέση του να χτιστούν ε, σκοπιέ πολυβολία για πανιστήρια security. Να μπει μια τάξη ακροατή μου επιτέλου σε αυτό το μπορντέλο. Σύνθετη λέξη τώρα ξεστόπισα. Το μπορντέλο είναι από το μπόρντερ και το μοντέλο. Ε, Πόρνε χωρί σύνορα, χωρί ήθο, χωρί φιλότιμο, σε ένα πρόστιχο pub show, Ένα pub show ο παπατζή ο νεότερο να μα δείχνει σε διάδροπα τα χαμνά του. Αφού καταφέραμε, ακροατή μου, με τη βοήθεια του γιατρού, του πανδαμάτωρο χρόνου να διαβούμε το κατόφλι του Μαρτίου, α ενεργοποιήσουμε τα δύο επίθετα που το συνοδεύουν το Μάρτι, το γδάρτη και τον Πακλουκοκάφτη, το διάδοχο του Κουτσοφλέβαρου. Ε, να γδάρουμε δηλαδή τα κομματικά σκυλιά και να τα παλουκώσουμε με αναμένα παλούκια, σαν αυτά που κοσμούν τα στήθια των βρικολάκων που ανεχετίστηκαν κατά καιρού. Ο κακό δαίμονας που φωλιάζει στα στήθια του πρωθυπουργού μα παραθερίζει και στο στόμα του τι, στα, τα μαγαριτάρια που αμολάει. Δεν είναι μονάχα στα ελληνικά, πρέπει να σου πω, αν προσέξει και στα αγγλικά τι ίδιε ασυνάρτητε αλούμπε ξεστομίζει ο μπαγάτσα.